Φίλες, φίλοι του Τηλεσπορ TV, γεια σας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας ΑΕΚ Άρης, 1-0 νικήτρια η ΑΕΚ για τον πρώτο αγώνα κυπέλου στη φάση του 16. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Είχε την κατοχή της μπάλας συντριπτικά υπέρ της στο πρώτο ημίχρονο, παραχώρησε αρκετά σε ένα διάστημα το πρώτο διάστημα του δεύτερου ημιχρόνου στον Άρη. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, εκτός από μία-δύο μικροπεριπτώσεις όπου ο Μπρινιόλι και η αμυντική γραμμή όλοι επενέβησαν σωστά. Και προς το τέλος πάλι πίεσε για να κάνει το δεύτερο γκολ και μετά τις αλλαγές του Ματίας Αλμέιδα δεν πήρε το δεύτερο γκολ που νομίζω ότι δικαιούταν και πηγαίνει με το φτωχό, θα λέγαμε, 1-0, αλλά πολύ σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς της Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καθολική υπεροχή. Ο Άρης ήταν εγκλωβισμένος στο 1/3 του γηπέδου του. Προσπάθησε μια-δύο περιπτώσεις να φύγει με μεγάλες μπαλιές χωρίς να τα καταφέρει. Δεν απειλήσε καθόλου την άμυνα της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια φάση του 35 που θα συζητηθεί, όταν ο Μπρινιόλι βγήκε πολύ έξω από την περιοχή του, όπως έκανε και σε άλλες φορές πολύ επιτυχημένα, έχοντας διώξει την μπάλα. Η πορεία του ποδιού του, όπως συνεχίστηκε, βρήκε στο κεφάλι τον αντίπαλο επιθετικό, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Τον χτύπησε. Τελικά πήρε κίτρινη κάρτα για αυτή τη φάση. Είναι μια φάση που θα συζητηθεί, γιατί παρενέβηκε το VAR. Υπήρχε περίπτωση κόκκινης κάρτας, αλλά νομίζω τελικά αποφάνθηκε σωστά. Έτσι συνέχισε η ΑΕΚ χωρίς κάποιο πρόβλημα από τη συγκεκριμένη φάση. Κατάφερε να βρει τον γκολ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου με τον Άντωνη Μαρσιάλ, ο οποίος ήταν αρκετά καλός σήμερα, έχοντας ξεκινήσει, βγήκε και MVP για τον γκολ που πέτυχε. Συμμετείχε σε πολλές φάσεις, ήταν πιο δραστήριος και είναι φανερό ότι έχει μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που αγώνα με τον αγώνα θα φαίνεται περισσότερο στο χορτάρι. Το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης στο πρώτο μισό είχε την μπάλα στα πόδια, είχε την κατοχή. Δεν κατάφερε όμως να απειλήσει. Σε μία από αυτές τις φάσεις ήταν ο Μπρινιόλι, ο οποίος επενέβη στο 53ο λεπτό. Ένα σούτ του Σίστο. Από εκεί και ύστερα πάλι ανέλαβε η ΑΕΚ την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μετά τις αλλαγές που έκανε ο Ματίας Αλμέιδα, πέρασε ο Τσούμπερ σαν σέντερ φορ. Είχε βγει και ο Πιερό. Ο Πιερό, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, αλλά δεν φάνηκε να δεν μπόρεσε να σκοράρει σήμερα. Πέρασε ο Γκατσίνοβιτς αριστερά, που δεν πήγε καλά και πάλι. Δεξιά ήταν ο Φερνάντες, όμως ήταν μια όαση. Έκανε πράγματα και θάματα. Αντιμετώπισε τον Φρίντεκ που βρήκε μπροστά του στο αριστερό άκρο και τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Τον πέρασε με όποιο τρόπο είχε και έκανε και μια τρομερή ενέργεια στο 77, η οποία όμως κατέληξε στο δοκάρι του Κουέστα. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να κάνει το 2-0. Τελικό σκορ ΑΕΚ Άρης 1-0. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα, επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις. Ήταν πολύ καλή αγωνιστική, είχε ένταση, πρέσαρε τον αντιπαλό της και αφήνει ελπίδες για μια καλύτερη συνέχεια. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λάκης Κονσιώτης για το Τηλεσπορ TV.